λαέ της Ελλάδος, πολιτικός δεσμότης επί 9 και πλέον χρόνια, απέφυγα έως τώρα να ομιλήσω. Οι δεσμοφύλακές μας τρέμουν την ελευθέρα κρίση του λαού, που είναι ο υπέρτατος δικαστής. Κατά το διάστημα αυτό τα πράγματα της πατρίδος μας παρουσίασαν σταθεράν χειροτέρευση, που τώρα πλέον έχει κορυφωθεί. Είμεθα διεθνώς απομονωμένη και αγκαλιάζουμε ιστερικά και με ιδιαίτερα προτίμηση τάσεις και έθνη που τίποτα δεν μπορούν να μας προσφέρουν. Η εδαφική μας ακεραιότητα δεν έχει καμία ενθαρρυντική διασφάλιση. Ακόμη χειροτέρα είναι η εσωτερική κατάσταση. Στον οικονομικό τομέα η ύφεση, ο πληθωρισμός, η ανεργία, η ακρίβεια, ο φοροπληκτισμός έχουν γονατίσει τας μεγάλας λαϊκάς μάσας. Λεφτά υπάρχουν. Το κράτος ενώ διωγγώνεται συνεχώς παρέλυσε, διότι ονδιάζουν με τα σαφαιρεσίας των, με την φιλιοδοτά των, με τα ρουστόπια των, με την τεπελιά των και με την ανικανότητά των οι κομματικοί τραπούκοι που παριστάνουν την λαϊκή συμμετοχή στην εξουσία. Η παιδεία και των τριών βαθμίδων έχει υποστεί καώδη υποβάθμιση. Η Εκκλησία δέχεται επισόδης επιθέσεις από παντού. Θεμελιώδης θεσμοί όπως η οικογένεια έχουν αποσαφρωθεί. Η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός στην κοινωνική συμβίωση εξαφανίστησαν. Οι νέοι θύματα εγκληματικού αποπροσανατολισμού κάνουν την πίστη των προσδοτικά ιδανικά. Η πατρίς μας εθνικώς απονευρωμένη προπαρασκευάζεται για να γίνει δούλη. Με την μεταπολίτευση απεκατεστάθη ρητορικώς η δημοκρατία, αλλά εφαρκηδεύτησαν πρακτικώς όλοι οι βασικοί θεσμοί της. Εκείνοι που διαχειρίστηκαν τα κοινά εξήγηλαν την λύθη, δεν ελισμόνησαν όμως την εκδίκηση. Έτσι εκαρπώθησαν την λύθη εγκληματίε που υψώθησαν εις τιμητάς και διώχθησαν πατριώτε που εχαρακτηρίστησαν εγκληματίε. Εννοείτο αναγκαία η εθνική ενότηση ετέθησαν αστόχως τα θεμέλια ενός ολοθρίου διχασμού των εθνικών δυνάμεων που δεν αμβλύνεται με την πάροδο του χρόνου. Μέτρα δήθεν προοδευτικά, που οφείλονται στην αγωνιώδη προσπάθεια των κυβερνώντων να λησμονηθεί το αμαρτωλόν παρελθόντων, αφαιδίχθησαν ολέθρια για την χώρα. Το κλίμα που εκαλλιεργήθηκε επεκράτησε μετά την μεταπολίτευση ή το καταθλιπτικό. Μέσα εις αυτό ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε να κλείνει ψύχρεμα τα προβλήματα που απασχολούσαν την χώρα και να απαντήσει ανεπηρέαστα εις το πολιτιακό ερώτημα που του ετέθηκε. Δι' αυτό και επιβάλλεται η επανεξέταση και αναθεώρηση και θεμελιωδών ακόμη συνταγματικών διατάξεων. Ας πριτανεύσει και τώρα το δημιουργικό στρέφμα της συνεργασίας και εν ώψη του ιερού καθήκοντος ας παραμεριστούν επαναληπτικές προσωπικές δημοδοξίες. Η τελική νίκη θα είναι νίκη του έθνους.